Μετά από όσα συνέβηκαν χτες, λάβαμε την πρωτοβουλία και μάλιστα ζητήσαμε και τη συμπαράσταση, την ευρύτερη συμπαράσταση, την οποία τη βλέπετε και στο πάνελ, γιατί θεωρούμε ότι αυτά που συνέβησαν χτες εμπίπτουν πλέον στα όρια της αυθαιρεσίας. Επιπλέον δε, όπως είχαμε πει και σε σχετικό δελτίο τύπου στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, είχαμε επιδιώξει τη συνεργασία με την ελληνική πολιτεία, αλλά δυστυχώς με όσα συνέβησαν χτες έχει κλονιστεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης. Δυστυχώς οφείλουμε να το πούμε. Σχετικά τώρα με τη χτεσινή προσωρινή διαταγή, πρέπει να πούμε ότι δεν έχει καμία σημασία επί της ουσίας το γεγονός ότι δόθηκε αυτή η προσωρινή διαταγή. Αυτό που έγινε χτες ήταν ένα πολύ τραυματικό γεγονός. Μιλάμε για σύλληψη αναγνωρισμένου πρόσφυγα μέσα στην υπηρεσία ασύλου, έξω από το γραφείο της Διευθύντριας. Θα είμαστε κοντά, αρρωγοί, συμμέτοχοι και υποστηρικτές αυτής των δίκαιων δικαιωμάτων στο βαθμό και στο πλαίσιο που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει και βλέπουμε ότι παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα, παραβιάζονται συνθήκες, παραβιάζονται το κράτος δικαίου από τα θεσμισμένα όργανα της ελληνικής πολιτείας. Εξ αρχής φαίνεται να θέτει στην ελληνική πολιτεία ένα δίλημα, το οποίο για μας δεν θα πρέπει να είναι δίλημα. Δηλαδή, αν έχουμε το δίλημα μεταξύ κράτους δικαίου και σκοπιμότητας, το δίλημα μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαφόρων άλλων σκοπιμότητων.